Κύριε Τηλιγύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λιγότερο από 48 ώρες για να ανοίξουν οι κάλπες. Η αρχή του τέλους. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι πεσμένα αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, βάσει των δημοσιοποιήσεων, αλλά έτσι δείχνει. Εάν εκλεγείτε πλέον σαν αντιπολίτευση, τι είναι αυτό που θέλετε και ποιος θα είναι ο ρόλος σας στην επόμενη μέρα, στην επόμενη κυβέρνηση? Ας μην προτρέχουμε όμως. Να μην προτρέχουμε. Οι εκλογές δεν έχουν γίνει ακόμη. Και η κάλπη είναι άδεια. Η κάλπη είναι άδεια που λέει και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Οι πολίτες λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν την τελική ετοιμιγορία. Ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα, το ζήτημα είναι ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όσοι εκλεγούν, είναι υποχρεωμένοι να συμβάλλουν στην επίλυση και των τοπικών προβλημάτων, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει συνολικά η χώρα. Οπότε εγώ από την πλευρά μου, εάν έχω την τιμή και την ευθύνη να συνεχίσω να είμαι βουλευτής Καστοριάς, αυτό που είμαι υποχρεωμένη να κάνω είναι να φροντίζω ώστε να είμαι χρήσιμη για τον τόπο μου. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμα για να περάσουμε μετά στα τοπικά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, αλλά αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας. Θεωρείτε ότι εάν χάσετε θα είναι μια τιμωρητική ψήφος ή θα είναι μια προτίμηση στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και όχι στο δικό σας? Εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε υποθετικές ερωτήσεις. Η ανάλυση για το αποτέλεσμα θα γίνει μετά από το αποτέλεσμα. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που πράγματι έδινε μια διαφορά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι ήταν μια ψήφος η οποία προέκυψε από μια συσσωρευμένη οικονομική δυσχέρεια ενός μεγάλου μέρους των πολιτών, οι οποίοι θέλησαν να δείξουν την δυσαρέσκειά τους για αυτή την οικονομική κατάσταση που βίωναν στην καθημερινότητά τους. Από την άλλη όμως τώρα το διακύβευμα των εκλογών είναι διαφορετικό και αντιλαμβάνονται ότι η προσπάθεια που έγινε από την δική μας κυβέρνηση τα 4 προηγούμενα χρόνια ήταν μια προσπάθεια σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας θα μπορούσαμε να πούμε, και αντιλαμβάνονται ότι έγιναν πάρα πολλά βήματα ώστε από τον Αύγουστο η χώρα να βγει από την Μνημονιακή Επιτροπή και από εδώ και πέρα να μπορεί να ασκήσει πιο ελεύθερα τις οικονομικές πολιτικές που χρειάζεται ο τόπος. Το πρώτο μέλημα λοιπόν ήταν να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και στη συνέχεια να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας και της μεσαίας τάξης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για παράδειγμα στους αγρότες, με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στους συνεταιρισμένους αγρότες, με την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού τους κατά 7.500 ευρώ, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και γενικά νομίζω ότι τα δείγματα γραφής δείχνουν ότι πλέον η χώρα έχει μια οικονομική σταθερότητα που μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Εδώ λοιπόν να πω ότι παρά τις δύσκολες καταστάσεις που είχαμε μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε, παραλάβαμε μια χώρα με ταμεία στα μείον 400 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 31 δισεκατομμύρια ευρώ μαξιλάρι και αυτό νομίζω ότι δίνει την προοπτική ώστε να μιλήσουμε για μια άλλη πορεία, για μια πορεία ανάπτυξης, με την μείωση της ανεργίας που έχουμε κάνει κατά 10%, με τη σταδιακή αύξηση του ΑΕΠ, και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν πρέπει να πάει χαμένο, γιατί αν ακολουθήσουμε την λογική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως είπε και ο υποψήφιος βουλευτής τους, ο κύριος Παπαδημητρίου, αυτά τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε για τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, αλλά για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι μια τραγική οπισθοδρόμηση για τον τόπο. Και θα οδηγήσει και σε νέο μνημόνιο. Το πιστεύετε αυτό? Φυσικά, αν πάμε αυτό το ποσό, το οποίο είναι από τους κόπους και από τον μόχθο των ελληνικών λαών, να το δώσουμε στις τράπεζες, να κάνουμε δηλαδή μια τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καταλαβαίνετε ότι δείχνει μια πολιτική πολύ διαφορετική. Αν ακολουθήσουμε αυτό που λένε ότι θα μειώσουν τη φορολογία, αλλά διευκρινίζουν όχι από την αρχή της τετραετίας, αλλά στη δεύτερη διετία της τετραετίας και υπό την αίρεση της συμφωνίας των δανειστών, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για πολιτικές πλέον που θα καθορίζονται πάλι από τους ξένους. Ωραία, να περάσουμε στα τοπικά, αλλά να μείνουμε λίγο στα αγροτικά, γιατί υπήρξε σήμερα, μάλιστα το πρωί, μια εξέλιξη
θετική για τον αγροτικό κόσμο της Καστοριάς. Δώστε μας λίγο δύο στοιχεία για αυτό. Να πούμε για τα ΨΕΑ λοιπόν, για την αποζημίωση από τα ΨΕΑ, η οποία έχει περάσει, αποφασίστηκε από το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Υπήρχαν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα με δυσχέρειες που υπήρχαν στο παράρτημα της Κοζάνης. Τελειώνει αυτή η διαδικασία. Ήδη από χθες αρχίσαν οι πληρωμές στα πρώτα χωριά, στα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ξεκίνησαν οι πληρωμές από τη Χαλάρα. Και θέλω να πω ότι ενώ υπήρχε και μια παραφυρολογία ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα, ότι είναι ένα ψέμα, ότι τα ΨΕΑ δεν θα δοθούν, ότι θα είναι, αν δοθούν, πολύ μικρό το ποσό, στα 60-70 ευρώ, να πούμε λοιπόν ότι ήδη οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει την Πέμπτη. Μιλάμε για 133 μέχρι 147 ευρώ το στρέμμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, παραπάνω δεν μπορούσαμε να δώσουμε, εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια και τις επόμενες μέρες θα πληρωθεί όλη η περιφερειακή ενότητα. Ωραία. Θα μείνω στους αγρότες. Δεν ξέρω πού και σας στεναχωρήσω τώρα, αλλά υπήρξε μια αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες από ένα σποτάκι που κυκλοφόρησε ένα συνυποψήφιό σας με το ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο παρουσίαζε λίγο ως πολύ ότι το νερό της Καστοριάς είναι καρκινογόνο. Και μάλιστα προσέθετε ότι τώρα είναι η ώρα για να γίνει κάτι για όλο αυτό το ζήτημα. Κύριε Πετρόπουλε, το πολιτικό προσωπικό της περιοχής πρέπει να έχει μια θετική διέξοδο και να δίνει μια θετική προοπτική. Το νερό της Καστοριάς υπήρχε πράγματι ένα πρόβλημα, αν θυμάστε, από πέρσι με το νερό του Δεσποιλιού, το οποίο άμεσα το αντιμετωπίσαμε. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο Σκουρλέτ. Μέσα σε δύο μέρες εγκρίθηκε το ποσό για τη δημιουργία του βαρυτικού αγωγού. Δεν έχει βγει πιο γρήγορα απόφαση στην ελληνική διοίκηση. Μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ολοκληρώθηκε και το έργο. Υπήρξαν όλες εκείνες οι ενέργειες, πέρα από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία, η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τις υπηρεσίες εδώ στην αντιπεριφέρεια, ώστε να αντιμετωπιστούν, να βρεθούν για να αντιμετωπιστούν οι ευθύνες. Υπήρξε η άμεση συνεργασία και συνεννόηση με το ΙΓΜΕ, με τα δείγματα κλπ. Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να κινδυνολογεί. Και όσον αφορά για το αν το νερό μας είναι καρκινογόνο, αυτό είναι μια δυσφήμιση για την περιοχή που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να την κάνει. Είναι δυσφήμιση για τα αγροτικά μας προϊόντα, είναι δυσφήμιση για τον τουρισμό και οι καθόλυν αρμόδιοι να μιλήσουν για αυτό το πράγμα είναι οι καθόλυν αρμόδιοι επιστήμονες. Και ήδη από την πρώτη στιγμή, όπως θα θυμάστε, δόθηκαν και οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τον κύριο Αλμπάνη, ο οποίος ξεκαθάρισε το τι συμβαίνει με αυτή την ουσία. Μάλιστα, είπε ότι υπάρχουν ουσίες στα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε στο σπίτι, οι οποίες είναι ακόμη πιο επιβλαβείς, και ξεκαθάρισε ότι η ουσία αυτή δεν είναι καρκινογόνος. Νομίζω λοιπόν ότι θα είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για θέματα δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας του περιβάλλοντος, γιατί το να δημιουργούμε αυτή τη δυσφήμιση για την περιοχή είναι εις βάρος της περιοχής. Και ο υποψήφιος βουλευτής και ο βουλευτής δεν είναι ο καθήλυν αρμόδιος για να κρίνει εάν το νερό είναι καλό ή όχι. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιοι επιστήμονες να το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί επί παντός επιστητού, για να δημιουργούμε εντυπώσεις, για να κερδίζουμε ψηφαλάκια, να δημιουργούμε τέτοια αναστάτωση στον κόσμο. Θα μείνω λίγο στην επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε πάλι ένα γεγονός, είμαι σίγουρος ότι το έχετε πληροφορηθεί. Ήταν αυτή η αποχώρηση βόμβα του κυρίου Δίτσιου από την ομάδα μπάσκετ της Καστοριάς, με κύριο ζήτημα την έλλειψη υποδομών. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε όλη την περασμένη χρονιά. Υπήρξαν τραγικές καταστάσεις να κινδυνεύουν να ακυρωθούν παιχνίδια, να πηγαίνουν με πρωτοβουλία του Δημάρχου σε συνεργασία Άργους Οριστικού, όχι Καστοριάς, να πάνε να παίζουν στο Άργος. Είναι ένα θέμα υποδομών και είναι ένα θέμα που οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι να, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε ούτε ένα γήπεδο να φτιάξει, γιατί υποδομές, γιατί έργα μας μιλάει. Αυτό δεν είναι ακριβές, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο κύριος Δίτσιος πράγματι ανέλαβε την ομάδα μπάσκετ και την έφτασε πάρα πολύ ψηλά με προσωπικό κόστος, και όσον αφορά τις ώρες που διέθεσε, αλλά και όσον αφορά και την οικονομική δαπάνη που έκανε για αυτή την ομάδα. Υπήρχε από την πλευρά του κυρίου Δίτσιου μία πρόταση όπου ο ίδιος έβαζε ένα πολύ μεγάλο, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για τη δημιουργία γηπέδου μπάσκετ. Εκεί λοιπόν είχαμε μια καλή συνεννόηση, πήγαμε μαζί στην Γενική Γραμματεία
αθλητισμού. Συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού για αυτή του την πρόταση. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεσμεύτηκε ότι θα προσθέσει και αυτή τις δυνάμεις της για τη δημιουργία αυτού του γυμναστηρίου, του κλειστού γυμναστηρίου, και με οικονομικά κονδύλια, ενισχύοντας το ποσό και συμπληρώνοντας το αν χρειαστεί, και με άδεια από τις προκατάδειες που έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ώστε να γλιτώσουμε από εκεί 250 με 350 χιλιάδες περίπου την μελέτη. Αυτά όλα όμως έπρεπε να γίνουν με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει το οικόπεδο για να χτιστεί αυτό. Ο κύριος Δίτσιος λοιπόν απευθύνθηκε προς το Δήμο, ζήτησε οικόπεδο, οικόπεδο δεν βρέθηκε ποτέ. Άρα ήταν ένα πρόβλημα. Εμένα δεν μου αρέσει να ρίχνω ευθύνες σε κάποιους, αλλά αυτό που λέω είναι ότι εάν υπήρχε το οικόπεδο, υπήρχε η συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η πολύ μεγάλη δωρεά του κυρίου Δίτσου για να χτιστεί το γήπεδο. Ωραία, να μείνουμε στις υποδομές, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το κάλεσμά σας στην έναρξη των εργασιών του αστυνομικού μεγάρου, που και αυτό είχε γίνει γεωφύρη της Άρτας. Και εκεί σας κατηγορούν ότι ήταν προεκλογικό, ότι επιλέξατε την τελευταία στιγμή, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, να την εγκαινιάσετε. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Αυτοί που με κατηγορούν είναι αυτοί που δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Αν τελικά πήγαν οι μπουλντόζες. Αυτοί που με κατηγορούν, μάλλον, είναι αυτοί που δεν έχουν εργαστεί ποτέ για να επιλύσουν τέτοια θέματα που μπλέκουν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ και δύο και περισσότερα χρόνια, από υπηρεσία σε υπηρεσία, από υπουργείο σε υπουργείο, για να πάρει το οικόπεδο ΚΑΕΚ στο κτηματολόγιο, για να πάρει το οικόπεδο την άρση των λιμοτομικών βαρών, για να πάρει την έγκριση από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας του Στρατού, για να χαραχτούν οι δρόμοι, για να περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί τίποτε από όλα αυτά δεν ήταν έτοιμο. Το κτίριο λοιπόν της αστυνομικής διεύθυνσης έχει ξεκινήσει. Όποιος είναι δύσπιστος μπορεί να πάει στο χώρο για να δει ότι οι εργασίες ξεκίνησαν. Η δέσμευση της προγραμματικής σύμβασης των κτηριακών υποδομών με την εταιρεία είναι η ολοκλήρωση του έργου σε 22 μήνες. Και μάλιστα η εταιρεία λέει ότι θα το έχει πολύ πιο γρήγορα έτοιμο, στους 17 με 18 μήνες. Όποιος λοιπόν δεν πιστεύει, δεν έχει παρά να πάει να το δει. Ωραία. Θέλω και θα ήταν δίκαιο, επειδή είναι μάλλον η τελευταία ή από τις τελευταίες συνεντεύξεις, γιατί σήμερα είναι και η τελευταία μέρα, λίγο έναν πολύ σύντομο όμως απολογισμό, ποια πράγματα γίνανε επί των ημερών σας. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να το παρουσιάσετε. Σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες και όχι στην εποχή των παχιών αγελάδων έχουν γίνει σημαντικά πράγματα για την Καστοριά. Εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και που μπορεί να δώσει μια προοπτική και για την αύξηση ενός κύκλου οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της έρευνας και της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Θεωρώ πολύ σημαντική την ίδρυση των 5 πανεπιστημιακών τμήματων, επιπλέον ίδρυση 2 διετών και το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια μεγάλη συνεργασία και με το Δήμο Άργους Οριστικού και με το Δήμο Νεστορίου, αλλά και με την Καστοριά, για μια σειρά έργων υποδομών, όπως είναι το αντιπλημμυρικό του Αλιάκων, όπως είναι ο δρόμος Νεστόριο Χιονάτο, όπως είναι εγκαταστάσεις αθλητικές τόσο στο Νεστόριο, τόσο στο γήπεδο του Άργους Οριστικού, όσο και στο γήπεδο το κλειστό της Μεσοποταμίας, όπου τα αιτήματα που υπήρχαν προσπαθήσαμε να ανταποκριθούν. Στον τομέα της παιδείας, πέρα από τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα, δημιουργήσαμε το μουσικό σχολείο, δημιουργήσαμε το ειδικό γυμνάσιο, διατηρήσαμε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, αναβαθμίσαμε υποδομές σε σχολικές μονάδες όπως το 10ο Δημοτικό Καστοριάς, το 4ο Δημοτικό του Άργους Οριστικού, αλλά και γενικά όπου υπήρχε τέτοιο θέμα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι το έργο της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Παραλάβαμε ένα νοσοκομείο το οποίο ήταν κέντρο υγείας με έλλειψη ιατρικού προσωπικού, με έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, και σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι ο τόπος μας έχει ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά μπορεί να προσφέρει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας με ασφάλεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το 2015, να πούμε χαρακτηριστικά ότι παραλάβαμε ακόμη και χρέη από το νοσοκομείο Καστοριάς, βεβαιωμένα προς την εφορία, για 309 ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να έχουν ασφάλιση και γινόταν χρέωση στους λογαριασμούς τους. 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας συνολικά στη χώρα έχουν πλέον τη δυνατότητα μόνο με το ΑΜΚΑ τους να δέχονται τις υπηρεσίες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Πέρα από αυτό, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον με την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Περιοχών, Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Λιμνών και Ορεινών Όγκων, όπου καταφέραμε η έδρα να είναι στην Καστοριά.
Αξιοποίησαμε τα κτίρια του βουνού με την νομιμοποίησή τους και την παραχώρησή τους στους φύλους περιβάλλοντος. Νομιμοποίησαμε το εκθεσιακό κέντρο του προφήτη Ηλία και σβήστηκε το πρόστιμο 1.200.000 ευρώ. Στον τομέα του τουρισμού, σε συνεργασία με την περιφέρεια, προβάλαμε την περιοχή μας. Κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό επίσης για το επόμενο διάστημα είναι το άνοιγμα στο Τελωνείο στο Λαιμό, που θα μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουν τουρίστες από την Οχρίδα στην περιοχή, όπου με 12 τουριστικές μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε συζητήσει, υπολογίζονται μόνο Ολλανδοί 220.000 που θα έρχονται στην περιοχή των Πρεσπών και της Καστοριάς. Από εκεί και πέρα πολλά έργα υποδομών, και νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη τετραετία είναι η εξέλιξη και η έναρξη των εργασιών όσον αφορά την κατασκευή για το σιδηρόδρομο, για το αεροδρόμιο, που μπορούν να καταστήσουν την περιοχή μας ένα διαμετακομιστικό κέντρο, και νομίζω πως η Καστοριά μπορεί να βγει με αυτόν τον τρόπο από την απομόνωση, γιατί πλέον δεν θα είναι το τέλος της χώρας αλλά το μέσο μιας διαμετακομιστικής πορείας, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να δώσει προοπτική, νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι βέβαια το οποίο θέλει κάποια χρόνια για την υλοποίησή του. Μπήκαν οι βάσεις, έγινε η χρηματοδότηση των μελετών και αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό. Για το αεροδρόμιο, θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που μας έφερε μια πολιτική σας αντίπαλος, μια υποψήφια από τη Νέα Δημοκρατία, η Αγνή Κανδύλη συγκεκριμένα, το οποίο σε μια ανάλογη συνέντευξη, δεν το γνώριζα κι εγώ, κατά την επίσκεψή της στο αεροδρόμιο της Καστοριάς, είδε απλά παρκαρισμένο ένα αεροπλάνο το οποίο μετέφερε τουρίστες από το Ισραήλ για τα Γιάννενα. Επειδή έχουμε ένα μεγαλύτερο αεροδρόμιο, άφησε τους τουρίστες, ήρθε παρακαλώ. Είναι λοιπόν στο χέρι μας. Τι πρέπει να γίνει για να... Είναι λοιπόν στο χέρι μας να αναπτύξουμε το brand name της περιοχής μας, τον τουρισμό. Δεν είναι κατηγορία αυτό που είπε η υποψήφια βουλευτής. Δείχνει αυτό που σας λέω, ότι το αεροδρόμιο μας μπορεί να είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο. Έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους αεροδιαδρόμους, μεγαλύτερο και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό σας είπα ότι ξεκίνησαν οι μελέτες και για δεύτερο διάδρομο στάθμευσης, και για πύργο ελέγχου, αλλά και για αποθήκες και ψυγεία που θα μπορέσουν να βοηθήσουν ώστε το αεροδρόμιο μας να γίνει και ένα κάργο αεροδρόμιο για μεταφορές προϊόντων. Είναι δηλαδή ένα σχέδιο που έχει τροχοδρομήσει. Βεβαίως έχει ξεκινήσει, και εκεί εφάπτεται και η σύνδεση του αεροδρομίου με τη σιδηροδρομική γραμμή που θα ενώνει το αεροδρόμιο της Καστοριάς, δηλαδή την Καστοριά, με τη Δυτική Ευρώπη, με την Ανατολή αλλά και με το κέντρο της χώρας. Είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της Κυριακής σε προσωπικό επίπεδο και για το πού θα μπορούσε να κινηθεί συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ? Είμαι αισιόδοξη, γιατί πιστεύω στην κρίση των πολιτών. Εκτιμώ ότι την ώρα της κάλπης, όταν μπουν στην κάλπη, θα έχουν μπροστά τους την εικόνα του τι χώρα παραλάβαμε, του τι χώρα έχουμε σήμερα και το πού πρέπει να πάμε. Θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες θα στηρίξουν την προσπάθεια, μια καθαρή προσπάθεια, χωρίς φαινόμενα διαπλοκής, χωρίς φαινόμενα διαφθοράς, μια καθαρή προσπάθεια που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, και δεν θα στηρίξουν την προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει στο επίκεντρο τους αριθμούς. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ από καρδιάς.